Κύριε Φίλη, θέλω το πρώτο σχόλιο σας για την συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Αθήνας, μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και να μου πείτε για ποιο λόγο επελέγει η λύση της τμηματικής οριοθέτησης. Θεωρώ ότι είναι μια καλή μέρα για την Ελλάδα σήμερα, δεδομένου ότι 8 μήνες μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο έρχεται με μια κανονική συμφωνία με την Αίγυπτο να το διεμβολήσει. Επίσης είναι μια συμφωνία η οποία δημιουργεί νομική διαφορά μεταξύ των δύο μερών, μεταξύ των δύο συμφωνιών, δίνοντας τη δυνατότητα να προσφύγουν τα 4 εμπλεκόμενα μέρη στη Χάγη για να επιλύσουν αυτή την συνοριακή διαφορά που προκύπτει εκ των πραγμάτων. Κατά τρίτον, η συμφωνία αυτή ενδυναμώνει την ελληνική πλευρά σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις που μπορεί να οδηγηθούμε κατόπιν των διερευνητικών επαφών που θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες με την Τουρκία. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν είχαμε μόνο το τουρκολιβικό σύμφωνο στο τραπέζι, θα ήταν αρκετά επιβαρημένη η ατζέντα σε βάρος μας. Η τμηματική οριοθέτηση επελέγει διότι αυτή ήταν η επιθυμία της Αιγύπτου και διότι με βάση τη νέα πραγματικότητα που είχε διαμορφώσει το τουρκολιβικό σύμφωνο, η ελληνική πλευρά βιαζόταν να βρει μια συμφωνία που είναι καλή συμφωνία για τα ελληνικά συμφέροντα, προκειμένου να ακυρώσει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Το γεγονός ότι η συμφωνία είναι τμηματικής οριοθέτησης δεν σημαίνει ότι είναι οριστική. Αντιθέτως, πιθανολογώ ότι θα υπάρχει κάποια πρόνοια ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί με συμπερίληψη και των περιοχών που βρίσκονται εκτός αυτής. Ποια εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να είναι η αντίδραση της Άγκυρας? Η Τουρκία θεωρώ ότι τρόπον την να είναι εγκλωβισμένη. Διότι αν αυτή τη στιγμή αποχωρήσει από τις επικείμενες διερευνητικές επαφές, θα φανεί εκτεθειμένη στα μάτια του διεθνούς παράγοντα, δεδομένου ότι από τη μία είχαμε ένα παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο που έχει καταδικαστεί από σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα, ενώ τώρα έχουμε μια κανονική συμφωνία προϊόν συμβιβασμού μεταξύ δύο πλευρών. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Είναι μια εθνική νίκη, θα σας έλεγα. Αυτό είναι ο τίτλος, αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε. Για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, γιατί ακυρώνει εν της πράγμαση το τουρκολιβικό. Δεύτερον, γιατί αναγνωρίζει την επίρρεια των νησιών και της Κρήτης μας και των υπόλοιπων νησιών. Τρίτον, γιατί κινείται απολύτως εντός του διεθνούς δικαίου. Το εμπεδώνει, το ενισχύει, λέει σε όλους ότι με βάση αυτό πρέπει να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες οριοθετήσεις και στην επίλυση των υπόλοιπων προβλημάτων. Και τέταρτον, γιατί ενισχύει τις σχέσεις μας με τη σημαντικότερη αραβική χώρα που είναι η Αίγυπτος. Μπορεί να αναμένουμε κάποια αντίδραση της Τουρκίας σε αυτή την υπογραφή? Η Τουρκία οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη. Η ίδια, να θυμίσουμε, ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει με τους Αιγύπτιους το 2013 σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ανετράπησαν οι φιλότουρκοι αδελφοί μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο. Έκτοτε υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Η Τουρκία επέμενε να δίνει στην Αίγυπτο 30 και 40% περισσότερο ΑΟΣ από ότι εμείς, σε βάρος βεβαίως των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι Αιγύπτιοι αποφάσισαν να κινηθούν εντός διεθνούς δικαίου. Από την άλλη, το επιχείρημά τους ότι η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει με καμία χώρα και άρα δεν είναι η Τουρκία ο ταραξίας, αλλά και η Ελλάδα έχει πολλά στην πλάτη της, δεν ευσταθεί. Υπογράψαμε με την Ιταλία, υπογράφουμε τώρα με την Αίγυπτο, με την Κύπρο είναι θέμα λεπτών η υπογραφή ανά πάσα στιγμή. Κατά συνέπεια, η Τουρκία μένει μόνη και πρέπει τώρα να προσέλθει στη βάση του διεθνούς δικαίου, καλή την πίστη, να διαπραγματευτεί για την οριοθέτηση από κοινού της ΑΟΣ μεταξύ μας. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση της ελληνικής διπλωματίας? Οπωσδήποτε αυτό πρέπει να γίνει είναι να επικυρωθεί από τα δύο κοινοβούλια η συμφωνία με την Αίγυπτο το ταχύτερο δυνατό, ώστε να πρωτοκολληθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, προλαμβάνοντας ακόμα, θα σας έλεγα, και την αντίστοιχη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, η οποία ακόμα δεν έχει πρωτοκολληθεί. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Θα θυμίσω την αρνητική εμπειρία που έχουμε από την αντίστοιχη συμφωνία οριοθέτησης που είχαμε κάνει με την Αλβανία το 2009, η οποία δεν επικυρώθηκε από κανένα από τα δύο κοινοβούλια και κατέληξε να γίνει κενό γράμμα.